από το σώμα του πρωτομάρτυρος που είχε εγκαταληφθεί στον Κομπρόνα και να το εδαφιάσουν στα Καρφαγάμαλα, ένα κτήμα που του ανήκε 20 μίλια περίπου από την Αγία Πόλη. Μετά το πένθος των 40 ημερών, ο Νικόδημος, ο νυχτερινός μαθητής του Κυρίου, ο οποίος με τα βίας είχε γλιτώσει από τον διωγμό που εξαπολύθηκε στην Ιερουσαλήμ, έφτασε στο χωριό του Γαμαλίλ, που ήταν θείος του και του ζήτησε καταφύγιο. Λίγες ημέρες αργότερα πέθανε από τις πληγές του και ενταφιάστηκε δίπλα στον Άγιο Στέφανο. Ο Γαμαλίλ και ο γιος του Αβελβούλ, που είχε επίσης βαπτιστεί από τους Αποστόλους, δεν άρχισαν να τον ακολουθήσουν στον τάφο. Πολλά χρόνια αργότερα, ενώ τα μνημεία αυτά είχαν βυθιστεί στην ήδη, ο Λουκιανός, ένας ευσεβής και σεβάσμιος ιερέας του χωριού Καφαργάμαλα, είδε τρεις φορές να του φανερώνεται ο Άγιος Στέφανος. Ο Άγιος έφερε το λινό στιχάριο των διακόνων, στο οποίο ήταν κεντυμένο με κόκκινα και χρυσά γράμματα το όνομά του. Είχε μακριά λευκή κόμη, φορούσε χρυσά σανδάλια και κρατούσε στο χέρι επίχρυσο ραβδί, με το οποίο άνοιξε τον Λουκιανό, καλώντας τον με το όνομά του. Του έδωσε εντολή να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιερουσαλήμων Ιωάννη, ώστε να προβούν στην ανακομιδή των λειψάνων του, με σκοπό να επιτελέσει ο Θεός δι' αυτόν πλήθος θαυμάτων. Ο Λουκιανός πήγε αμέσως να ειδοποιήσει τον επίσκοπο Ιωάννη, ο οποίος του έδωσε εντολή να σκάψει στο μέρος που του είχε υποδείξει ο Άγιος, εκεί που βρισκόταν ένα σωρό από πέτρες. Την ίδια εκείνη νύχτα, ο Άγιος Στέφανος εμφανίστηκε πάλι στον Λουκιανό για να το αποκαλύψει ότι ο σωρός εκείνος ήταν μόνο ένα μνημείο που ανεγέρθηκε κατά την κηδεία του και ότι έπρεπε να ψάξει για τον τάφο του λίγο βορειότερα. Αφού έσκαψαν με μεγάλη σπουδή, ανακάλυψαν μία πέτρινη πλάκα πάνω στην οποία ήσαν χαραγμένα στα εβραϊκά τα ονόματα του Στεφάνου, του Νικοδήμου και του Αβελβούλ. Αμέσως η πλάκα σύστηκε και μια εξαίσια ευωδία γέμισε τον αέρα, επιτελώντας 73 ιάσεις. Ακούστηκαν δε αγγελικές φωνές να ψάλλουν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο επίσκοπος Ιωάννης, που προείδρευε τότε σε μία σύνοδο στη Λίδα, ήρθε επί τόπου, συνοδευόμενος από δύο άλλους επισκόπους, για να αναγνωρίσει το σχήμα του πρωτομάρτυρας και το μετέφερε στο ναό της Αγίας Ιών στην Ιερουσαλήμ στις 26 Δεκεμβρίου του 415. Μια ραγδαία βροχή ήρθε τότε να βάλει τέλος στην ξηρασία που ταλαιπωρούσε για πολύ καιρό την Παλαιστίνη. Ιστορείται ότι λίγο αργότερα η χείρα του κτήτορος του ναού, στον οποίο είχε κατατεθεί το λείψανο του Αγίου Στεφάν, θέλησε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το λείψανο του συζύγου της. Λόγω της ομοιότητας όμως των δύο σαρκοφάγων, πήρε το λείψανο του Αγίου. Καθ' όλη τη διαδρομή επιτελούνταν θαύματα στο πέρασμά του και όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Χαλκιδόνας, οι δαίμονες που κρύβονταν στα νερά φώναξαν πως τους βασάνιζε μια ανυπόφορη φωτιά. Όταν έφτασε το καράβι, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε ένα αμάξι που το έσαιρναν μουλάρια. Τα ζωντανά όμως σταμάτησαν ξαφνικά σε έναν τόπο λεγόμενο Κωνσταντιάνες και ένα από αυτά πήρε ανθρώπινη λαλιά για να πει πως το σκήνωμα του Αγίου έπρεπε να κατατεθεί εκεί. Παρόλο που έζεψαν άλλα 12 μουλάρια, το αμάξι ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Τα τίμια λείψανα κατατέθηκαν λοιπόν στις 2 Αυγούστου στον τόπο εκείνο, όπου μετέπειτα αναγέρθηκε ναός προς τιμή του Αγίου Πρωτομάρτυρος. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Από